Γεια σας. Με συγχωρείτε, πάτερ, την ευχή σας. Πρώτη φορά έρχομαι στο Άγιον Όρος και δεν γνωρίζω καλά τους χαιρετισμούς. Είστε καλά. Τι κάνετε εδώ? Κλαίω για τις αμαρτίες μου. Εσύ κλαις για τις δικές σου. Πότε βγήκες από τη φυλακή? Πάντερ, με μπερδεύετε με κάποιον άλλον. Δεν ήμουνα στη φυλακή εγώ. Δεν ήσουν? Όχι. Κι όμως έπρεπε να ήσουν, δεν έπρεπε? Θα σου έκανε καλό πάντως, να το ξέρεις. Αλλά μην απελπίζεσαι. Ο πατερούλης μας αγαπάει πάρα πολύ. Πάντερ μου, δεν ξέρω τι να πω. Δεν χρειάζεται να πεις κάτι. Κάνε κάτι. Τι να κάνω? Φροντίζεις το σώμα σου. Τι εννοείται? Το ταΐζεις, το ποτίζεις. Θέλεις να είναι ωραίο, γυμνασμένο. Πόσες ώρες τη εβδομάδα πας γυμναστήριο? Ξέρω εγώ, πολλές. Γιατί το γυμνάζεις τόσο πολύ? Για να είμαι υγιής. Και τι άλλο? Τίποτα. Μ' αρέσει. Σ' αρέσει να αρέσεις. Να περνάς από κάπου και να λένε, κοίτα τι ωραίο κορμί έχει ο Γιώργος. Εντάξει. Αλλά για σκέψου και τι ωραία θα ήταν να περνάς και να λένε και τι ωραία ψυχή έχει ο Γιώργος. Έτσι είναι. Όπως γυμνάζεις το κορμί σου, έτσι θέλει και η ψυχή τη δική της άσκηση. Θέλει και η ψυχή τη δική της τροφή. Όπως αρρωσταίνει το σώμα αν το αφήσουμε χωρίς τροφή, έτσι αρρωσταίνει και η ψυχή. Τι δίνουμε στην ψυχή μας για τροφή? Πες μου εσύ τι της δίνεις. Της δίνεις κάτι? Τι άσκηση της κάνεις? Περιμένετε. Το όνομα μου ποιος σας το είπε? Σας παρακαλώ, πείτε μου. Είναι γραμμένο στο πιστοποιητικό. Ποιο πιστοποιητικό? Βαφτίσεως. Όμως ο Θεός, να ξέρεις, αγαπάει τόσο πολύ τον άνθρωπο που περιμένει την επιστροφή του. Ο Θεός δεν εκβιάζει την ελευθερία κανενός, κατάλαβες? Ο Θεός είναι απέραντη αγάπη και απέραντη ελευθερία. Όταν τον αναζητήσουμε με πόθο, τότε έρχεται η Θεία Χάρη και ανακαινίζεται ο άνθρωπος. Ο Χριστός μας είναι έξω από το σπίτι μας και περιμένει να τον καλέσουμε για να μπει. Άμα τον καλέσεις να μπει μέσα, να έρθει στη ζωή σου, θα μπει. Άμα του πεις, όπα, μείνε εκεί που είσαι, θα μείνει.